Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Δημήτρη. Πράγματι, οι κυνηγοί και οι αρχιτές Μεσσαλίας εδώ του νησιού στέλνονται και αντιδρούν. Διαμαρτύρονται για την συνεχιζόμενη απαγόρευση του κυνηγιού και της ερασιτεχνικής αλληλείας, την οποία χαρακτηρίζουν άδικη και παράλογη. Και χθες πραγματοποίησαν μια ειρηνική πορεία εδώ στην χώρα της Νάξου, ακριβώς για να διαμαρτυρηθούν για αυτήν την συνεχιζόμενη απαγόρευση. Ζητούν βέβαια την άρση αυτής της απαγόρευσης και περιμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με το θέμα αυτό. Ωραία, να τους ακούσουμε λίγο. Ποια είναι τα επιχειρήματά τους, ποια είναι? Βεβαίως και να τους ακούσουμε. Είναι μαζί μου ο Νίκος Κάβουρας, εκπρόσωπος των ερασιτεχνών αλλιέων της Νάξου, και ο Μανώλης Κονδύλης, που είναι εκπρόσωπος των κυνηγών. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Κονδύλη, εσείς καταλαβαίνω τώρα διαμαρτύρεστε γιατί τόσο καιρό δεν επιτρέπεται το κυνήγι και ένα βασικό επιχείρημα, το οποίο εμένα μου φαίνεται κάπως λογικό, είναι ότι στο κυνήγι δεν υπάρχει συνωστισμός. Δηλαδή, πώς να πάτε, 2-3 μαζί? Ακριβώς. Καλημέρα σας από την όμορφη Νάξο, Γιάννη Πιταρά και Δημήτρη Κοταρίδη. Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ένας αγανακτισμένος πολίτης της χώρας αυτής. Λόγω του κυνήγι, γιατί το απαγορέψανε, με ποιο πρόσχημα το απαγορέψανε το κυνήγι, δεν μας έχουν δώσει μια σαφή απάντηση, να ξέρουμε και εμείς το λόγο αυτόν. Ούτε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, ούτε ο νυν Υπουργός Περιβάλλοντος βγήκανε να δώσουν μια απάντηση. Γιατί το κυνήγι ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εγώ είμαι ένας αιγαιοπελαγίτης, τραγουδιστής και μουσικός. Το χόμπι μου είναι το κυνήγι. Η δουλειά μου έτσι κι αλλιώς έχει σταματήσει 10 μήνες λόγω της καραντίνας. Δεν μπορώ να πάω να τραγουδήσω. Είχαμε μια ενασχόληση, μια αγάπη με το κυνήγι, το χόμπι μας, και αυτό μας το έχουν στερήσει και δεν ξέρουμε την αιτία. Και θέλουμε να βγει ένας υπουργός υπεύθυνος και να μας πει τον λόγο που δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε. Ωραία. Κύριε Κονδύλη, είναι πολύ λογικά και πολύ κατανοητά αυτά που λέτε. Βέβαια, να σας πούμε ότι δεν αποφασίζει ο υπουργός, αποφασίζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για τα μέτρα και αποφασίζει με βάση επιδημιολογικά κριτήρια. Και μόνο, δεν φαντάζομαι ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας έχει κάποιο μένος εναντίον των ψαράδων ή των κυνηγών. Έτσι, μην γελιόμαστε τώρα. Ο κύριος Πιταράς είσαι. Παρακαλώ, ναι. Ναι, από ό,τι ξέρω, οι λοιμοξιολόγοι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν δώσει το πράσινο φως για το κυνήγι και δεν γίνεται δεκτό από την κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο δεν μας προκύπτει εμάς πάντως δημοσιογραφικά. Δεν το έχουμε εμείς αυτό, αλλά δεν προκύπτει αυτό. Να το κοιτάξουμε, να δούμε αν ισχύει, δεν ξέρω. Εγώ συγκεκριμένα το άκουσα αυτό από τον κύριο Βατόπουλο, από την κυρία Παγώνη, λοιμοξιολόγοι, επιστήμονες μεγάλοι που βγαίνουν κάθε μέρα. Ακούστε τώρα, το να έχετε ακούσει τις προσωπικές τους απόψεις είναι πολύ διαφορετικό από το να έχει πάρθει απόφαση στην Επιτροπή των λοιμοξιολόγων. Είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά εντάξει, εμείς έχουμε καταλάβει τα επιχειρήματά σας, τώρα μην γελιόμαστε. Να ακούσουμε και τον κύριο Κάβουρα, αν έχετε την καλοσύνη. Από όλο το πολιτικό φάσμα βλέπω ένα μένος κατά του κυνηγιού, αυτό βλέπω. Λοιπόν, κύριε Κάβουρα, τώρα οι ερασιτέχνες ψαράδες. Καλημέρα σας και από εμάς. Καλημέρα. Κύριε Πιταράκη, κύριε Κοταρίδη, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ακουστούν και οι απόψεις μας πάνω στα θέματα αυτά. Ακούστε, εγώ θα πω το εξής. Εμείς καταλαβαίνουμε και την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και την κυβέρνηση και μπορεί κάποιος να βγει υπεύθυνα και να μας πει, μα εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς ψάχνετε να ζήσουμε ελεύθερους να κάνετε το χόμπι σας. Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από τη στιγμή που από την αρχή της καραντίνας και την προηγούμενη περίοδο και αυτή έχει επιτραπεί και η πεζοπορία, δηλαδή στέλνεις ένα μήνυμα με το 6 και μπορείς να βγεις έξω και να πηγαίνεις 5-10 χιλιόμετρα για να ξεμουδιάσεις. Από τη στιγμή που δεν μπορώ δηλαδή να πάρω το καλάμι μου σε αυτή την πεζοπορία και να πάω σε μια παραλία μόνος μου να ψαρέψω, ποια είναι η διαφορά? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επιτρέπεται και καλά κάνει αυτές οι δραστηριότητες, πολύ καλά κάνουν και τις έχουν ελεύθερες. Επιτρέπεται ένας σερφίστας να πάει στη θάλασσα, να πάρει το windsurfing του και να διασκεδάσει, να ευχαριστηθεί τη θάλασσα, να παίξει με τα κύματα.
και εμένα δεν μου δίνει τη δυνατότητα σαν ερασιτέχνη ψαράς που είναι το χόμπι μου, που είμαι ένας ζησιώτης που ζω στη θάλασσα, να μπορώ να πάρω το βαρκάκι μου που έχω ένα βαρκάκι, να βγω μόνος μου στη θάλασσα, να ρίξω το μεταχτάρι μου, να πιάσω ένα ψαράκι, να μην πιάσω τίποτα γιατί συνήθως ερχόμαστε χωρίς να πιάνουμε τίποτα. Δεν μου το επιτρέπει. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή αιτιολογία, γιατί ό,τι και να μας πει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, δεν νομίζω ότι έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα τα οποία να λέει ότι το να ασκείς την δραστηριότητα ο Ραστέλης ο Ψαράς κατά μόνας, είτε ο παράκτιος είτε με βάρκα, ότι θα επιβαρύνει την κατάσταση που υπάρχει με το θέμα του κορονοϊού. Δεν υπάρχει, δεν βγαίνει κάποιος υπεύθυνο να μας πει γιατί αυτή η άρνηση, γιατί αυτή η αδιαφορία, γιατί αυτή η αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη συμπαθή ομάδα αυτών των ανθρώπων που ασκούν αυτό το χόμπι. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμείς καταλαβαίνουμε πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γάβουρα, όλα σας τα επιχειρήματα. Κατά τη στοιχεία θα μπορεί να βγει να πει και ο άλλος που έχει το χιονοδρομικό κέντρο ότι αν δεν με ανοίξεις τώρα Ιανουάριο-Φεβρουάριο που έχει το βουνό χιόνια, συμφωνούμε, το Μάρτιο δεν έχει κανένα νόημα να με ανοίξεις. Και κατά τη στοιχεία και άλλοι κλάδοι ή δραστηριότητες που έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούνε το χόμπι τους. Συμφωνούμε και συμμεριζόμαστε όλους τους ανθρώπους που έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους, όλες τα επαγγέλματα που έχουν κλείσει και δεν έχουν μια οικονομική δραστηριότητα να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όμως δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει. Πρέπει να το καταλάβουν. Δεν είναι συγκρίσιμα θέματα. Σας είπα, επιτρέπεται να βάλω το νούμερο 6 και να περπατήσω 5 χιλιόμετρα. Ποιον θα προβληματίσω, πού θα δημιουργήσω πρόβλημα με το να έχω και το καλάμι μου μαζί να σταθώ σε μια παραλία να ψάρεψω. Να μου βγει κάποιος να μου το πει αυτό. Εντάξει, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να έχει μια εξαίρεση. Έχει μια λογική με αυτό που λένε οι άνθρωποι. Αυτό θα λέω. Ποιος θα μου επιτρέψει τη στιγμή που ένας σερφίστας μπαίνει στη θάλασσα, σας το είπα και πολύ καλά κάνει. Δεν είμαστε εναντίον αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά λίμωνο. Πολύ καλά κάνουν και τις έχουν ελεύθερες. Όμως γιατί και εγώ δεν μπορώ να πάρω το βαρκάκι μου, δεν μπορώ να πάρω το αυτοκίνητό μου με το παιδί μου και να πάω μια βόρτα, μπορώ. Όχι, κύριε Κάβουρα, το βαρκάκι να μην το πάρετε, να περιμένετε να φτιάξει ο καιρός. Έτσι, είναι Γενάρης, έρχεται ο Φλεβάρης, είναι δύσκολες οι θάλασσες τώρα. Το καλάμι θα μπορούσατε ενδεχομένως να καθίσετε εκεί στο πολύ ωραίο σημείο στη χώρα και να ψαρέψετε. Αν είστε ο κύριος Φιλαράς, γιατί δεν έχουμε εικόνα, εμείς αγαπάμε τη θάλασσα και τη σεβόμαστε συγχρόνως. Όταν είναι φουρτούνα, καθόμαστε στα αυγά μας. Δεν δημιουργούμε προβλήματα. Όμως είναι αμαρτία να σηκώνομαι το πρωί να βλέπω τη θάλασσα γιαούρτι και να μην μπορώ να πάρω το βαρκάκι μου μόνος μου, να φύγω από το λιμάνι, να ξανοιχτώ 1-2-3 μίλια και να γυρίσω μετά με 1-2 ώρες, να έχω ξεσκάσει, να κάνω αυτή την ψυχοθεραπεία που μου χρειάζεται μετά από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και τον Γιώργο Σεργή που μας βοήθησε και στο ρεπορτάζ και σε αυτή τη σύνδεση. Να σου πω κάτι, άδικο δεν έχουν σε αυτό. Άδικο δηλαδή, δεν έχουν, χαίρομαι πολύ. Αν έχεις απαγορεύσει το ψάρεμα για το κυνήγι λόγω συνοστισμού, δεν έχει καμιά λογική. Δηλαδή το χιονοδρομικό που είπες, προφανώς οι άνθρωποι πρέπει να ανοίξουν τώρα, γιατί άμα δεν έχει χιόνι, τι να το ανοίξει το χιονοδρομικό. Αλλά σου λέει στο χιονοδρομικό έχει και κόσμο. Ρε παιδί μου, μαζεύεται σνουρά, ανεβαίνουν όλοι στο βουνό, πάνε με πούλμα, κάθεται σνουρά. Τώρα όλο θα πάει να ψαρέψει ή να πάει να κυνηγήσει που εγώ το κυνήγι δεν το μπορώ, δεν κυνηγάω και δεν μ' αρέσει η ιδέα. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λένε οι άνθρωποι. Στα πάντα ψαρέψει μόνο τώρα σε ένα λιμάνι, σε ένα ντόκο, τι θα πάθεις. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει που συζητάμε για ψάρεμα στην Άξο, όπου όλη μέρα τρώνε κατσίκια εκεί, θέλω να σου πω. Δεν ψαρεύουν εκεί. Ψαρεύουν και βγάζουν και ψαρούκλες. Αλλά θέλω να σου πω το νούμερο ένα φαγητό εκεί. Τα κυνηγάτε τα κατσίκια με πατάτες. Κυνηγεί τα πάνε, όχι. Ποια. Δεν πάει κυνηγός να κυνηγείς κατσίκια όμως. Όχι, τα εκτρέφουν αυτά. Έλα, πάμε διαφημίσεις.